Γεια σας! Καταρχάς δεν είναι Κυριακή. Κατά δεύτερον δεν είπα λοιπόν. Εντάξει, οκ. Είπα να ανεβάσω αυτό το βίντεο, μιας που τώρα τελείωσε η εξεταστική και έχω περισσότερο χρόνο. Και έχω διάφορα πράγματα τα οποία αγόρασα το τελευταίο διάστημα και ήθελα να σας τα δείξω. Οπότε, κάθισα απλά στο πάτωμα και θα σας τα δείξω. Τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο γρήγορο, τόσο καλό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχω να σας δείξω είναι αυτά εδώ τα γυαλιά που φοράω κιόλας. Δεν ξέρω κατά πόσο μου πάνε, δεν ξέρω κατά πόσο σας έχουν σπάσει τα νεύρα γιατί αντανακλούν εδώ τα φώτα. Θα τα βγάλω σε λίγο, μην ανησυχείτε. Τα γυαλιά είναι από μια εταιρεία που λέγεται Firmo και θα σας έχω κάτω στην περιγραφή ένα link στο οποίο αν το πατήσετε μπορείτε να πάρετε δωρεάν γυαλιά. Οπότε αν ενδιαφέρεστε για γυαλιά μπορείτε να πατήσετε το link. Επίσης τα δικά μου γυαλιά είναι αυτά. Είναι στρόγγυλα σαν του Harry Potter. Παίζει να είμαι χάλια, αλλά δεν με νοιάζει. Τα βγάζω γιατί παίζει να σας τυφλώνω. Μετά θα σας δείξω ένα κουτάκι από Happiness Boutique. Είναι πολύ ωραίο. Και από αυτό το site πήρα αυτά εδώ τα σκουλαρίκια, τα οποία φοράω. Είναι έτσι μαύρα, σχετικά μεγάλα. Και μου αρέσουν πολύ, είναι πολύ ωραία. Βέβαια τα περίμενα λίγο πιο μικρά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, δεν με χάλασαν. Πήρα και ένα ακόμα ζευγάρι σκουλαρίκια. Αυτά είναι πιο μεγάλα και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν αυτά εδώ τα πετράδια, γυαλίζουν πάρα πολύ. Και θα τα σπάσω. Και είναι πολύ ωραία έτσι, τα σκέφτομαι με μια λογουρά ή με έναν κότσο. Και να έχει έτσι τα μεγάλα σκουλαρίκια, πάρα πολύ ωραία. Και πήρα και ένα κολιέ, το οποίο είναι και αυτό τέλειο. Είναι ασημί και έχει αυτό εδώ το half moon, το μισοφέγγαρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το συγκεκριμένο πηγαίνει πολύ για να κάνεις layers από κολιέ. Για παράδειγμα, μπορεί να φορέσει ένα τσόκερ, αυτό και διάφορα άλλα κοσμήματα και είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης, δεν σας έδειξα τι πήρα από το Παρίσι. Δεν πήρα και τίποτα ιδιαίτερο. Και επίσης, τα διάφορα σουβενίρ και δώρα που πήρα σε φίλους, συγγενείς κτλ. Τα έχω δώσει. Οπότε δεν έχω να σας τα δείξω. Αλλά επειδή μου ζητήσετε να σας δείξω τι πήρα, θα να σας τα δείξω. Βασικά πήρα αυτή εδώ την κούπα, η οποία είναι έτσι πολύ ωραία, είναι ασπρόμαυρη και έχει κάποιες κόκκινες λεπτομέρειες. Έχει τον πύργο του Άιφελ και έχει και αυτό εδώ το κουταλάκι, το οποίο μπορείς να το βάλεις εδώ. Είναι πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Και όταν μπαίνω σε αυτήν, θυμάμαι έτσι το ταξίδι στο Παρίσι και τα σχετικά. Και επίσης πήρα και αυτό εδώ τον πύργο του Άιφελ. Είναι μπρελοκάκι και είναι σε χρυσό. Γενικότερα εγώ στα κλειδιά μου βάζω μπρελοκ από την κάθε χώρα που πηγαίνω. Οπότε έχω από την Ιταλία τη Ρώμη, αυτό εδώ πέρα. Από τη Σουηδία, Στοκχόλμη, αυτό εδώ. Αυτό τώρα από το Παρίσι. Αυτό εδώ μου το πήρε η Αντωνία από τον Buenos Aires. Και μου πήρε και ένα ακόμα, είναι ένα λάμα. Αλλά κόπηκε. Και αυτό είναι από την Disneyland, μου το έχει πάρει ο μπαμπάς μου. Από κάθε χώρα μου αρέσει να παίρνω ένα μπρελόκ. Και από κάθε νησί που πηγαίνω μου αρέσει να παίρνω μαγνητάκι για το ψυγείο. Δεν ξέρω γιατί τα έχω συνδυάσει έτσι, αλλά ναι. Το επόμενο είναι το ρολόι από Daniel Wellington. Σας το έχω ξαναδείξει το συγκεκριμένο. Είναι αυτό που είναι όλο μαύρο. Και ήθελα να σας υπενθυμίσω για τον κωδικό Kate. Kate βασικά, τι Kate. Ο οποίος σας δίνει 15% έκπτωση. Και επίσης έχουν βγάλει και αυτά εδώ τα ωραία βραχιολάκια. Σαν καδένα, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται στα ελληνικά. Καφ λέγεται στα αγγλικά. Και έχει χαραγμένο πάνω τον Daniel Wellington. Το συγκεκριμένο είναι σε rose gold και ταιριάζει πολύ ωραία με το ρολόι. Και υπάρχει και αυτή εδώ η χρυσή καρδούλα. Την οποία τη βάζεις εδώ στα ακουμπώματα. Και δίνει ένα στολίδι έτσι πολύ ωραίο, πολύ γλυκούλινο. Μετά από ένα κατάστημα που λέγεται New Fashion, πήρα αυτή εδώ την τσάντα, η οποία είναι τώρα γεμάτη γιατί αυτή χρησιμοποιώ καθημερινά. Είναι καφέ τσάντα και δεν είχα καφέ σακίδιο. Θέλετε να κάνουμε ένα watch my bag? Λοιπόν, δεν το κάνω ολόκληρο, θα βγάλω μόνο ένα πράγμα. Αυτή είναι μια SIM card Android. Επίσης, πήρα αυτή εδώ την παντελόνα. Είναι μια μαύρη παντελόνα η οποία έρχεται κοντή. Η συγκεκριμένη την έχω δει συνδυάζεται πολύ ωραία με Oxford. Βέβαια από πάνω δεν ξέρω και πολύ με τι να τη συνδυάσω γιατί η αλήθεια είναι μοιάζει και λίγο με πιτζάμα. Ως τώρα δηλαδή δεν την έχω φορέσει ούτε μια φορά και έχει καιρό που την πήρα. Αλλά είναι πολύ της μόδας έτσι και θέλω να τη φορέσω. Από τα Μπέρσκα πήρα αυτό εδώ το μπλουζάκι. Αυτό σας το έδειξα και στο lookbook που κάναμε μαζί το φορούσα. Και επειδή με ρωτούσατε είπα να σας το δείξω. Είναι από τα Μπέρσκα λοιπόν. Από τα H&M πήρα ψεύτικες μπλεφαρίδες. Δεν ξέρω γιατί τις πήρα. Οι συγκεκριμένες είναι έτσι φυσικές φαίνονται. Δεν τις έχω φορέσει γιατί δεν έχω κόλλα για ψεύτικες μπλεφαρίδες. Δηλαδή είμαι τόσο έξυπνη. Νόμιζα ότι θα έχει εδώ μέσα κόλλα, αλλά δεν έχει. Οπότε δεν μπορούσα να τις φορέσω ποτέ. Αλλά ελπίζω να τις φορέσω γιατί φαίνονται έτσι ωραίες. Επίσης, η Maybelline έβγαλε αυτό εδώ το concealer. Βασικά έβγαλε, υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Απλά τώρα ήρθε επιτέλους στην Ελλάδα. Είναι αυτό το concealer το οποίο έχει το σφουγγαράκι, το γυρίζεις έτσι και το βάζεις. Είναι πάρα πολύ καλυπτικό, ούτε κάθεσαι στις γραμμές κατά τα μάτια, είναι τέλειο. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας περιμένω στα σχόλια να μου πείτε αν σας αρέσουν ή όχι τα γυαλιά, αν πιστεύετε ότι μου πηγαίνουν. Να είστε ειλικρινείς. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!